Και πάμε τώρα σε εσάς. Μετέχατε και πικνίκ και απ' όλα, ε. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας εσείς εκεί. Απίστευτη εμπειρία. Top. Εσύ στην αρχή δεν ήξερε, όταν να σα το ανακοίνωσε. Δεν είχα καταλάβει τι ήταν ακριβώ. Αλλά εγώ, το εμένα όμως μου είχαν πει ότι είναι ένα γκρεμό ο οποίο θα πάρει φόρα. Και λέω μέσα κάτω. Και λέω κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Εντάξει, οκ, okay, να το κάνω. Αλλά έτσι όπω μου το είχαν πει. Λέω. Ο Κόρκα το είπε αυτό. Όχι, όχι, όλοι εκεί. Γιατί ο Κόρκα μπορεί να το είπε επίτηδε για να πει εσύ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να πάει αυτό με τη Μαρίνα. Δεν του κάνα τη χάρη. Αλλά με το που είδα έτσι θάλασσα από κάτω, είδα πώ ανεβαίναν οι προηγούμενοι και όλα αυτά. Λέω μόνο το απολαύσει μπορεί αυτό. Δηλαδή δεν είναι, ήταν απίστευτο. Είσαι τόσο τυχερούλη εσύ. Όντω. Είσαι το κάτι άλλο, όντως, πραγματικά. Θε να πάμε να δούμε τι έγινε με εσάς. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Θέλω να δω. Ενώ έπαθλο πραγματικά ήταν κάτι απίστευτο. Μια απίστευτη εμπειρία σε ένα πανέμορφο μέρος με από κάτω τη Μαύρη Θάλασσα και από πάνω γκρεμό. Ήταν ανατριχιαστικό, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ήμουν με ένα χαμόγελο στο στόμα, δεν μπορούσε να φύγει. Μετά από ένα τέταρτο, αφού κατέβηκα, μου έφυγε το χαμόγελο. Ήταν ακόμα μια απίστευτη εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι ένιωθα μια απίστευτη ελευθερία εκεί πάνω. Εσύ, αγωνόσουμε. Αν είσαι να κάνω, μην το γύρισω και χαμογελούσες. Χάρηκα πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που το πρώτο μου έπαθλο ήταν με τον Δημήτρη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε και πιο κοντά. Τα πράγματα με τη Μαρίνα είναι πάρα πολύ όμορφα. Με κάνει να μην βαριέμαι καθόλου στο σπίτι, αλήθεια είναι, να σου πω. Μέρα με τη μέρα είναι και ακόμη καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι σαν και τον ξέρω χρόνια.